Φύγαμε, πάμε στην Κρήτη. Καλή χρονιά. Πάμε στην Κρήτη, στο Χαριτολεοντάκι, για να δούμε τι γίνεται με αυτό το. Την υπόθεση το παιδί που κατάπιε το κέρμα. Βεβαίως. Και νοσηλεύεται. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Παραμονή πρωτοχρονιάς έγινε, έτσι, και οι γονείς πήγαν από την κόλαση στον παράδεισο. Το μικρό αγοράκι κατάπιε ένα κέρμα. Μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Οι γιατροί αμέσως ηρέμησαν τους γονείς, οι οποίοι, καταλαβαίνετε, 4 χρόνων παιδί κατάπιε ένα κέρμα, είχαν την αγωνία τους, είχαν το φόβο τους. Αφού έκαναν την ακτινογραφία στο μικρό παιδί και είδαν ότι είχε σταματήσει στο φάριγγα, κατάφεραν, αφαίρεσαν το κέρμα και αφού έμεινε το παιδί λίγες ώρες στο νοσοκομείο, στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι και όλοι μαζί έκαναν αλλαγή χρόνου. Ένα περιστατικό δύσκολο, αλλά διαχειρίσιμο για τους, δύσκολο για τους γονείς, πάρα πολύ δύσκολο για τους γονείς, απόλυτα διαχειρίσιμο για τους γιατρούς της Οριλά Κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Κατάφεραν να αφαιρέσουν το κύρμα χωρίς να έχει κανένα απολύτως πρόβλημα το παιδί. Ευτυχώς. Και να μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι του σύντομα. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά, λοιπόν, συγχαρητήρια και στους γιατρούς και στο προσωπικό εκεί που δούλεψε και οι γονείς που πήγαν όπως σωστά το αποχάρισε από την κόλαση στον παράδεισο. Καλή χρονιά, Χάρη. Καλή χρονιά.